η πρόταση που είχατε κάνει για τα σκουπίδια των Δήμων, να από πρώτη του χρόνου πηγαίνουμε για την πρώτη επεξεργασία στη Παλαιόχνη, λοιπόν. Για τα φυσικά λέω, εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι. Και υπάρχει και ένα δεύτερο, αν θέλετε, επειδή έχει αποτέλεσμα το δικό σου πολύ καλά μέσα σε μια συζήτηση για την διαχείριση των απορριμμάτων, εκεί πέρα φάνηκε ότι είναι πολύ ψηλό το κόστος, τουλάχιστον 125 ευρώ τόνος. Τι έχετε να σχολιάσετε? Πρώτον, για το θέμα του κόστους, να ρωτήσει αυτός που τον προσδιορίσαν. Εγώ έχω εκφράσει από το παρελθόν συγκεκριμένες θέσεις και όταν έγινα περιφερειάρχης πριν από 3 χρόνια, μπήκε σε μένα το δίδυμα. Προχωρώ τη σχετική διαδικασία όπου και τα χωράφια ακόμα ανήκαν σε άλλους και πήγαμε και στα δικαστήρια και κλείσαμε αυτό το θέμα, ή την διαγράφω αυτή τη διαδικασία και ξεκινάω πάλι από την αρχή? Κρίθηκε και από μένα και σε επίπεδο κυβερνητικό ότι αν δεν προχωράγαμε θα πηγαίναμε μία πενταετία πίσω και το πρόβλημα θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση τη μεταβατική κάνουμε προσπάθεια, γιατί αυτό το νούμερο το οποίο διάβασα σήμερα δεν απηχεί στην πραγματικότητα, θα το δείτε στις προσεχείς ημέρες, να γίνει ένας εξορθολογισμός. Δεν μπορώ να αλλάξω τα συμφωνηθέντα όπου άρχισαν οι συμφωνίες από το 2013, όπου είχαμε ανεπάλληλες κυβερνήσεις από τότε. Όλο το πολιτικό σύστημα μετήχε σε αυτή την ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία το 2013, όπου πήγα στην Τρίπολη τότε ως πρόεδρος της ΠΕΔ και ήταν των Δήμων δηλαδή, και ήταν 5-6 υπουργοί. Στη συνέχεια με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Είχαν τακτοποιηθεί κάποια ζητήματα. Επομένως μην με ρωτάτε εμένα. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό ότι προχωράμε και δεν πάμε πίσω και δεν καθυστερούμε μία πενταετία. Το δεύτερο, η εταιρεία ήρθε και μας πρότεινε ότι 1η Γενάρη μπορεί να κάνει διαχείριση των σκουπιδιών στην Τρίπολη, να τα μπαλιάζει και μετά να τα μεταφέρει στην Καλλιρόη ή στη Σκάλα. Και ο Δήμος να πληρώνει, ας πούμε ο Δήμος της Μεσσηνίας, με την Καλλιρόη. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη πρόταση. Και έπρεπε να κάνουμε συμφωνίες και προγραμματικές με τους Δήμους. Οι Δήμοι δεν το επέλεξαν. Υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία συνδέεται με την εξάμηνη παράταση που έδωσε η κυβέρνηση. Εδώ έχουμε εργολάβους. Ως επιλογή. Μπορεί ο εργολάβος να πει πότε τέλειωσε η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου. Εγώ θέλω 6 μήνες παράταση. Εντάσσεται και η εταιρεία η οποία κάνει το συγκεκριμένο έργο σε αυτή την παράταση του εξάμηνου. Γιατί διαβάζω, ο Νίκας είπε αυτό. Και πού ξέρω εγώ αν η εταιρεία τότε που το είπα θα ζήταγε την εξάμηνη παράταση ή δεν θα τη ζήταγε.